Αυξημένη είναι φέτος η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη, με τους ελαιοπαραγωγούς να ευελπιστούν σε απόδοση των καλλιεργειών τους. Ο επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Νίκος Μιχελάκης, κάνει λόγο για μία από τις καλύτερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. Η σοδειά στην Κρήτη φέτος είναι πάρα πολύ πλούσια. Ίσως αποτελεί μια χαρακτηριστική χρονιά, είναι η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας από πλευράς ηρτημένης εσοδείας, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει τα προβλήματά της. Το κύριο πρόβλημα είναι ο δάκος. Σε πολλές ελαιοκομικές περιοχές εκφράζεται ανησυχία ως προς το ποσοστό που ο δάκος θα επηρεάσει την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Στην Κρήτη παρουσιάζει πάντοτε μια έξαρση πολύ μεγαλύτερη από άλλες περιοχές της Ελλάδος και της Μεσογείου. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Η Κρήτη ευνοείται από το κλίμα για να παράγει καλής ποιότητας λάδι, αλλά ευνοεί παράλληλα και το δάκο. Είμαστε υποχρεωμένοι επομένως να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα και να εφαρμόζουμε σωστές πρακτικές για την καταπολέμησή του. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ελαίωση, ωστόσο συμβάλλουν ταυτόχρονα στην εξάπλωση του δάκου. Ο καιρός που υπάρχει αυτές τις μέρες είναι κατάλληλος για την ελαίωση, δηλαδή να σχηματίζει λάδι ο καρπός, αλλά από την άλλη μεριά είναι κατάλληλος για τον πολλαπλασιασμό του δάκου. Σε καλά επίπεδα βρίσκεται φέτος και η τιμή πώλησης του ελαιολάδου λόγω της μειωμένης παραγωγής σε άλλες μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Μάλιστα, στο εξωτερικό η τιμή ανά λίτρο φτάνει ακόμη και τα 7 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα κυμαίνεται κοντά στα 4 με 5 ευρώ. Τα μνημειακά ελαιόδεντρα της Κρήτης, μουσεία και χώροι εστίασης αφιερωμένοι στο κρητικό ελαιόλαδο μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας νέας θεματικής στον τουρισμό. Ο ελαιοτουρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά και την Περιφέρεια. Να αξιοποιήσει τον φυσικό πλούτο της, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της, δημιουργώντας μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, καλείται η Κρήτη, με τους τοπικούς φορείς να προωθούν πιο συντονισμένα από ποτέ τον ελαιοτουρισμό. Στην υψωμένη ελιά του Βατολάκου στα Χανιά, συμμετέχοντας στην ημερίδα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, διαπίστωσαν πως τα μνημειακά ελαιόδεντρα, σαν αυτό, μπορούν να αποτελέσουν κομμάτια ενός παζλ που θα δημιουργήσει μια νέα τάση. Την εντάσσομαι και αυτή, όπως και άλλα μνημειακά ελαιόδεντρα και άλλα αρχαιολογικά μνημεία, ελαιομουσεία, ελαιοταβέρνες, επισκέψιμα ελαιοτριβία, στο πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να αναπτυχθεί για τον ελαιοτουρισμό, όπως λέμε. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα στο οποίο οι τουρίστες θα επισκέπτονται ελαιοκομικά αξιοθέατα και θα έχουν επαφή με τους ανθρώπους αλλά και με τα προϊόντα της ελιάς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο εξωτερικό για να παρουσιάσουμε την Κρήτη, μας ρωτάνε οι άνθρωποι γιατί η Κρήτη είναι ένας διαφορετικός προορισμός που πρέπει να τον ζήσω στη ζωή μου. Φύση, γαστρονομία, ιδίαιτα όπως τη λέμε εμείς, πολιτισμός και φιλοξενία από την καρδιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κότσογλου εκτίμησε ότι ο δρόμος για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού έχει ανοίξει και τόνισε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, λόγω της μεγάλης έκτασης ελαιοδέντρων και της συγκέντρωσης των προϋποθέσεων, θα είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας. Στην πραγματικότητα είμαστε εδώ για να δούμε την περίπτωση μιας ελαιοδρομίας, μιας διαδρομής δηλαδή την οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν θεματικά. Οδεύουμε σε αυτόν τον τουρισμό. Πλέον την επόμενη δεκαετία θα είναι ο ουσιαστικός τουρισμός με τον οποίο θα μπορεί να συνδέεται με την εμπειρία. Θέλουμε πάρα πολύ να μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθεί αυτή τη διαδρομή που θα τον φέρνει κοντά στο ελαιόλαδο, ουσιαστικά στη βάση της κρητικής διατροφής. Η περιηγητική ημερίδα του ΣΕΔΙΚ περιελάμβανε μεταξύ άλλων επισκέψεις στην υψωμένη ελιά Βατολάκου και στο Μουσείο Ελιάς της περιοχής.